Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Action Παρασκευή 12 Ιουνίου και αυτή είναι η τίτλη των κυριωτέρων ειδήσεων. Επίγον αίτημα του Δασάρχη Κορινθίας για τον Πεφτιά του Κάτω Δημηνιού. Ζητά να στείλει το Υπουργείο ειδικούς για να ελέγξουν την κατάσταση των δέντρων. Σε τεταμένο κλίμα η Γενική Συνέλευση της Ποδοσφαιρικής Ομάδας της Κορίνθου. Στις 17 Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές για τη νέα διοίκηση. Εγκαινιάστηκε σήμερα το νέο σχολικό συγκρότημα στον Αγιώργη. Περιλαμβάνει δημοτικό και νηπιαγωγείο και θα αποσυμφορήσει τα σχολεία στο κέντρο της Κορίνθου. Εκπέμπει και πάλι η Ερατρίπολης 2 χρόνια μετά το Λουκέτο. Τι λένε οι εργαζόμενοι στην Αίρα που επαναπροσλήφθηκαν. Σε κίνδυνο η λειτουργία του ΕΚΑΒ στη Λακωνία. Καθυστερούν οι προσλήψεις του νέου προσωπικού. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επίγον αίτημα για αποστολή εξειδικευμένων επιστημόνων για την υπόδειξη και διαχείριση επικίνδυνων δέντρων στο Πεφκιά κάτω Δημηνιού, απέστειλε ο Διευθυντής Δασών Κορινθίας Παναγιώτης Καλλύρης. Αφορμή για την αποστολή του αιτήματος αποτέλεσε μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής την περασμένη Τετάρτη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Πεφκιάς. Ο κ. Καλλύρης μίλησε στο Άξιον για το θέμα και ενημέρωσε με λεπτομερή τρόπο για την νομοθεσία που προστατεύει τον Πεφκιά του χωριού, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα Πεύκα, για την επικινδυνότητά τους, αλλά και για τον τρόπο που μπορεί ο Πεφκιάς να σωθεί και να γίνει ένα άλσος στολίδι. Το 2010 έγινε ένα σοβαρό ατύχημα στην Παναγία του Κιάτου. Ένα παιδί έμεινε ανάπηρο, 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο λόγος έπεσε ένα μεγάλο Πεύκο στην εκκλησία, στο πανηγύρι, χωρίς ιδιαίτερους λόγους, χωρίς να φυσάει, χωρίς να υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που να προσδίδει επικινδυνότητα. Το γεγονός αυτό μας κινητοποίησε όλους, δήμους, δασικές υπηρεσίες, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Από τη διερεύνηση που κάναμε τότε, έτυχε αυτό το συγκεκριμένο Πεύκο να είχε προσδυθεί από μία άγνωση για τους περισσότερους πολίτες αρρώστια, ένα μύκητο. Φέλινος πίνι λέγεται, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, και η προσβολή του ήταν στο συγκεκριμένο ύψος που έσπασε. Το δυστύχημα και η ιδιαιτερότητα είναι ότι πολλές από τις ασθένειες των δέντρων, μεταξύ αυτών και αυτοί, δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα έξω για να αναγνωρίζονται και να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν και να απομακρυνθούν. Μετά από αυτό, και όταν περιτρέξαμε όλους τους χώρους αστικού πρασίνου αρκετών δήμων, του Πεφκιά, Ξυλοκάστρου, της περιοχής του Κιάτου, που είχε συμβεί και το ατύχημα και υπήρχε ιδιαίτερη ευαισθησία, διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλές δεντροστοιχίες, πάρκα και χώροι πρασίνου, μεταξύ αυτών και το Δημηνιό, έχουν πολλά χρόνια εγκαταλειφθεί στην τύχη τους, χωρίς να δέχονται συντηρήσεις, αναδασώσεις, φυτέψεις, όπως πρέπει να δέχονται οι χώροι πρασίνου. Καταλήξαμε σε μία πρόταση προς το Δήμο να κάνει ειδικές μελέτες για να μπορέσουν να συντηρηθούν και να απομακρυνθούν τα επικίνδυνα δέντρα. Ενημερώσαμε τις οικολογικές οργανώσεις, τον Αείμνηστο, τον Βασίλη τον Γκελάρη, όπως και άλλους φίλους και γνωστούς στις προθέσεις μας. Ενημερώσαμε γραπτά και προφορικά. Συμφώνησαν όλοι ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να απομακρυνθεί ο κίνδυνος και να μην υπάρξουν πάλι θύματα, τουλάχιστον στον βαθμό που είναι εφικτό και αναγνωριζόμενο στην περιοχή μας. Μεταξύ αυτών, στο πάρκο του Δημηνιού, τότε προσημάνθηκαν 52 μεγάλα πεύκα που γέρουν και έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και άλλα 12 προκειμένου να αποκλαδωθούν. Συγχρόνως, εισηγηθήκαμε στο Δήμο να συντάξει ειδική μελέτη τη συνέταξη για τις βασικές υποδομές, υλοτομίες και φυτέψεις και εισηγηθήκαμε να κάνει με τις καινούργιες προδιαγραφές μια μόνιμη μελέτη που να μπορούμε να παρακολουθούμε το χώρο πρασίνο συνεχώς. Πρόσφατα, όταν ξεκίνησαν οι υλοτομίες, οι κάτοικοι της περιοχής, οικολόγοι και εμείς, ευαισθητοποιημένοι κάτοικοι καθόλου, σε κάθε περίπτωση αξιοπρεπείς άνθρωποι, διαμαρτυρήθηκαν, μη πειθόμενοι ότι πρέπει αυτά τα δέντρα να απομακρυνθούν. Πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν την επικινδυνότητα, όμως δεν δέχονται από καθαρά κοινωνική ευαισθησία να απομακρυνθούν αρκετά δέντρα από αυτό το χώρο του Δημηνιού, διότι είναι γεγονός ότι θα αλλάξει η φυσιογνωμία του άμεσα. Βέβαια, εγώ σκέφτομαι το μέλλον και την ασφάλεια των ανθρώπων που πρέπει να τους παρέχει ένας τέτοιος χώρος. Οδηγηθήκαμε σε συσκέψεις, έγινε μια γενική συνέλευση με το Δήμο και προχθές, στις 10 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, στο Δημηνιό, έγινε άλλη μια τέτοια γενική συνέλευση. Προς τιμή μου με προσκαλέσανε, μιλήσαμε με τους ανθρώπους, τους έδειξα τις προθέσεις και τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τα κριτήρια επιλογής αυτών των δέντρων. Διευκρινίζω ότι δεν προσημάνθηκαν μόνο άρρωστα δέντρα που είναι αναγνωρίσιμα και ο λόγος δεν μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αυτή τη στιγμή με τα μέσα που έχουμε. Ο κόσμος διαφωνεί στο να κοπούν αυτά τα δέντρα. Δεν μπορούμε να το λύσουμε διαφορετικά το θέμα. Σαν διευθυντής όμως δασών, σαν άνθρωπος, σαν δασολόγος, από τη μια μεριά έχω την ευαισθησία μου και τα κριτήρια μου που μου δίνει η επιστήμη μου και η εμπειρία μου, από την άλλη πλευρά όμως
Εκείνο που θέλω και εκείνο που επιζητώ και αυτό που διαμήνυσα και στους ανθρώπους, σε όλους τους φίλους που με πήραν τηλέφωνο ή με παίρνουν καθημερινά ή μιλάω, είναι ότι δεν πρέπει οι χώροι πρασίνου να γίνουν τόποι αντιπαράθεσης πολιτικής, κοινωνικής, δικαστικής ή οποιοδήποτε λόγο άλλου αντιπαράθεσης. Πρέπει να είναι τόποι που συνδέουν το Δήμο, την τοπική δημοτική αρχή, τους πολίτες, τις υπηρεσίες, στο να γίνει ό,τι το δυνατόν καλύτερο. Τα πάρκα και οι χώροι πρασίνου είναι χώροι που προορίζονται για την εξυπηρέτηση, ενδεχομένως στην εκπαίδευση όλων των πολιτών. Στην πρόθεσή μου είναι, δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω την εισήγησή μου, ποιες είναι οι προοπτικές και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτός ο χώρος σημαντικός για την περιοχή, γιατί είναι σημαντικός, ήταν και είναι και θα είναι σημαντικός, πώς μπορεί να διαφυλαχθεί και σε κάθε περίπτωση πώς μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ σημαντικό, όχι πόλο έλξης επισκεπτών, αλλά ένα πόλο, ένα κύτταρο σημαντικής ζωής μέσα στην πόλη, που όμως θα παρέχει ασφάλεια. Το πρόβλημα λοιπόν αυτή τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί είναι ένα και μοναδικό. Ο κόσμος, πολλοί πολίτες, οι περισσότεροι μπορώ να πω, δεν θέλουν να κοπούν τα πεύκα που εμείς προσημάναμε. Μπροστά σε αυτή τη δυσκολία υλοποίησης και επειδή δεν πρέπει να προκαλέσει οποιαδήποτε ενέργεια προβλήματα και διενέξεις μεταξύ των πολιτών, που εγώ τους δικαιολογώ απόλυτα, αποφάσισα και χθες έκανα ένα έγγραφο προς τον αναπληρωτή υπουργό του ΙΠΑΠΕΝ, του Υπουργείου στο οποίο ανήκουμε πλέον τώρα εμείς, τον κύριο Τσιρόνη, που πρόσφατα μας επισκέφθηκε μάλιστα. Το έγγραφο αυτό το απευθύνω στην ηγεσία μας, στο Υπουργείο Γεωργίας, στις προϊστάμενες μας αρχές φυσικά στην αποκεντρωμένη διοίκηση και ζητώ από το Υπουργείο να στείλει εξειδικευμένους επιστήμονες από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών ή από οπουδήποτε αλλού νομίζει ότι είναι πολύ πιο εξειδικευμένοι από εμάς, προκειμένου αυτοί με την πλέον εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία να μας επικαιροποιήσουν και να μας πούν αν κάποια από αυτά τα δέντρα πρέπει να κοπούν, είτε είναι ένα, είτε κανένα, είτε 10, είτε 20. Εμείς θα αναπροσαρμόσουμε με βάση τις δικές τους προτάσεις τον πίνακα υλοτομίας μας, τις προτάσεις μας και θα ταχθούμε σύμφωνοι με τη γνώμη τους. Αλλάζουμε σελίδα. Η Γενική Συνέλευση της Κορίνθου έγινε χθες το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο. Ο απερχόμενος πρόεδρος Σωτήρης Μαυρονάσιος χτύπησε καμπανάκι κινδύνου, αναφέροντας ότι η Κόρινθος έχει απαξιωθεί. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχουμε γραφεία, δεν έχουμε παίκτες, δεν έχουμε τμήματα υποδομής, δεν έχουμε τίποτα. Και ζήτησε από όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει με ιδέες και προτάσεις, χωρίς να περιμένει κανέναν μεσία για να σώσει την ομάδα. Σύντομα πάντως η κατάσταση ξέφυγε όταν φίλοι αθλητής ομάδας επιτέθηκαν στον απερχόμενο πρόεδρο επειδή εξέφρασε το παράπονό του για τις απειδοκιμασίες προς το πρόσωπό του. Αν πούμε ότι έχουμε ομάδα, πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι μία δίκηση. Βάζω και τον εαυτό μου συσταγωγικά. Να καθίσουμε να βρούμε λύση, διότι δεν είναι μόνο η ομάδα την Κυριακή στο γήπεδο. Η Κόρινθος έχει έρθει ποδοσφαιρικά 650 χρόνια πίσω. Και το είπα και τώρα, είπα στη συνέντευξη. Δεν έχει υποδομή, δεν έχει ακαδημία, δεν έχει παίκτες, έχει απαξιωθεί, δεν έχει γραφεία, δεν έχει τίποτε. Προβληματιστείτε, κάντε τις προτάσεις σας. Μην περιμένετε μέσα από εδώ να πάρει την πρωτοβουλία κάποιος άνθρωπος, είτε λέγεται Τσιμπητζής, είτε λέγεται Λέκας, είτε λέγεται οποιοδήποτε, είτε λέγεται Μαργέτης, και να τραβήξει το σταυρό του μαρτυρίου και να προχωρήσει. Με τη χειδολογία να δώσετε μία λύση. Μία λύση που ήρθε πέρσι εδώ, μία πρόταση που κατατέθηκε για μία συγχώνευση δύο ομάδων, η οποία θα ήταν καλό για την πόλη. Και η οποία δεν έγινε για τους χύψη λόγους. Εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Το παντελόνι μας δεν το ματώσαμε. Το μάτωσε εσύ, το μάτωσε ο κύριος Τσικριτσής, το ματώνει η έξι. Εμείς δεν ματώνουμε. Εμείς είμαστε εδώ. Παρακολουθούμε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εμείς πάμε σύμφωνα με τα λεγόμενα του κάθε Προέδρου που αναλαμβάνει. Βάσει το δεδομένο των περσινών, εσείς έπρεπε να μας βγάλετε πρωταθλητές και τρένο. Κοντέψαμε να πέσουμε και τώρα οφείλουμε και ένα ευχαριστώ στο 2006. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οφείλουμε ευχαριστώ γιατί σας είχε ρίξει την Α2 και τώρα δεν θα καθόμασταν εδώ. Δεν θα ήταν κανένας. Και άμα τους βλέπεις αυτούς θα κάναμε πλακίτσα. Και ξέρεις τι θα λέγαμε, θα είχαμε πάει όλοι εκεί πέρα. Κάτσε, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αν μιλάμε σοβαρά, σε πήρε ξεσένα το πανό. Τώρα μιλά σοβαρά. Το τι πήγες να πουλήσεις, πότε λέγανε και το Μουσάρ. Το Δελάρδα στην έξι υπογείως, εμάς δεν μας πείραξε. Ποιος θα έρθει να μιλήσει.
Όλα αυτά είναι ράδιο αργύλα ή τα βγάζουμε από το κεφάλι μας. Όχι, γιατί σου ήρθε ο Φάνης ο Διακουμόπουλος με πιταγή που του χρώσταγε. Ναι, έτσι μας έλεγε. Να το φωνάξετε εσείς. Να το φωνάξετε εσείς. Όχι εμείς. Εμείς δεν θα το φωνάξουμε. Εμείς δεν είμαστε παράγοντες. Εμείς είμαστε φύλακοι. Άκουσε κύριε Ανδρέα. Αν ο κύριο Διακουμόπουλος και έχω άποψη και δεν σου είπε ότι έδωσε πιταγή, είναι ψεύτης και το προκαλώ. Εάν ο κύριο Διακουμόπουλος σου είπε ότι εμένα μου έφερε πιταγή, είναι ψεύτης. Θα τρελαθούμε τελείω, θα ξεχάσουμε. Έκλεισα. Έλατε κύριε Διακουμόπουλος. Ποιοι θα αναλάβουν την ομάδα, να ξέρουν, να προχωρήσουμε λίγο. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Είχαμε και το 380 του Λεωνίδα, αλλά χαθήκαν. Λίγο αργότερα τα πνεύματα ηρέμησαν και ο Κυριάκος Καρασταμάτης κατέθεσε μια πρόταση στην οποία συμμετέχει ένας αριθμός επιχειρηματιών και φιλάθλων της Κορίνθου από όλο τον νομό, προκειμένου να πάρουν τις τύχες της ομάδας στα χέρια τους στις εκλογές που θα γίνουν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι από το εισθέλημά τους θέλουν να βγουν και να βοηθήσουν την ομάδα. Εντάξει, είναι μια λύση, είναι μια πρόταση, θα αποφάσει το σώμα. Είναι επιχειρηματίες από όλο τον νομό της Κορινθίας, γιατί η ομάδα της Κορίνθου, εγώ τουλάχιστον, την έζησα για όλο τον νομό. Όπου πηγαίναμε ξέρανε μόνο Κορίνθος. Πλέον μας έχουν απαξιώσει. Είναι ευκαιρία λοιπόν αυτή την ομάδα που όλοι αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε από κανένα το πόστο του να την ξανακάνουμε πάνω δυνατή. Δεν γίνεται όμως ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία. Θέλει διάρκεια. Πρέπει να βάλουμε κάποιους στόχους. Θέλει διάρκεια, θέλει υπομονή και θέλει και αγάπη. Σας το είπα πάλι, το να κατηγορείς και να ρίξεις ευθύνες είναι το πιο εύκολο. Το να πάρεις αποφάσεις είναι πολύ δύσκολο. Το νέο σχολικό συγκρότημα του Αγίου Γεωργίου Κορίνθου εγκαινιάστηκε το πρωί παρουσία του Υφυπουργού Επικρατείας Terence Quick. Το νέο σχολικό συγκρότημα περιλαμβάνει δημοτικό κινηπιαγωγείο και αναμένεται να αποσυμφορήσει σε μεγάλο βαθμό τα σχολεία του κέντρου και κατά κύριο λόγο το 2ο και 10ο δημοτικό σχολείο, δίνοντας ανάσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Όταν χτίζεται ένα σχολείο, κλείνει και μια φυλακή. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ εύχομαι να είναι καλορίζικο, να το προστατεύσουμε όλοι το σχολείο αυτό και περισσότερο εσείς οι γονείς να το προστατεύσετε, να είναι ένας χώρος όμορφος όπως είναι τώρα που είναι καινούριο. Εύχομαι να παραμείνει και πιο πέρα, να παραμείνει το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν, να έχετε υγεία, τα παιδιά να είναι γερά και οι δάσκαλοι και οι μαθητές μαζί όλοι να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν αυτό το οποίο θέλουμε όλοι για ένα καλό αύριο. Καλορίζικο με υγεία και χαρά. Με τις εκλογές της Εκκλησίας εγκαινιάζεται σήμερα αυτό το σχολικό συγκρότημα και έχοντας υπηρετήσει 16 χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να σας πω ότι ως πολίτης αυτής της χώρας αλλά και ως μέλος της κυβέρνησης αισθάνομαι μια ιδιαίτερη ικανοποίηση που αυτό του που βλέπουμε μπροστά μας, είναι μία σύμπραξη ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δούλεψαν με ψυχή πράγματι για να δημιουργήσουν μια κοιτίδα τόσο απαραίτητη στην εξέλιξη της χώρας μας και πόσο μάλλον για αυτήν την περιοχή, την ευλογημένη της, την Κόρινθο. Περιφέρεια με τα χρήματα ΕΣΠΑ και από εκεί και πέρα ο Δήμος, ο δικός σας ο Δήμος, με τις δικές του τεχνικές υπηρεσίες, με όλα τα προβλήματα τα γραφειοκρατικά, τα οποία δυστυχώς ακόμα υπάρχουν μεγάλο αγκύλωμα στην διαδικασία την διοικητική, έκανε και αυτό το νέο δημοτικό, αλλά και αυτό το νέο νηπιαγωγείο του Αγίου Γεωργίου, που θα είναι πολύ σύντομα το δεύτερο σπίτι αυτών των μικρών φίλων μας που κρατούν τα καραβάκια στα χέρια τους. Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτού του έργου και επίσης που αξιοποίησε ένα κονδύλι των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης θέλω να σας πω ότι αυτό το νέο διδακτήριο, εκτός από τον βασικό εκπαιδευτικό του ρόλο, θα καταφέρει ταυτόχρονα να αποσυμφορήσει και άλλα 3 δημοτικά σχολεία της Κορίνθου και να δώσει μια ανάσα, μια άνεση και μια ποιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία των μικρών μαθητών. Και επίσης θέλω να σας πω ότι είναι μία από τις κυβερνητικές προτεραιότητες
η αναβάθμιση και η ενίσχυση της ελληνικής παιδείας σε όλα τα επίπεδα. Με τη βοήθεια βεβαίως των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δίνουν έναν αγώνα πάρα πολύ σκληρό για να μπορούν να αποδώσουν ακαδημαϊκούς πολίτες όπως πρέπει στην κοινωνία. Θα ήθελα να πω και κάτι, βλέποντας τα μικρά παιδιά που κρατούν τα καραβάκια τους. Εγώ είμαι πατέρας τριών παιδιών και παππούς δύο εγγονών. Ο δικός μου πρόεδρος, ο Πάνος ο Καμένος, είναι πολύτεκνος, πατέρας πέντε παιδιών, από τα οποία το ένα πάει νηπιαγωγείο. Ο Αλέξης, για να πω έτσι σε πολύ πιο προσωπικό για τα μικρά παιδιά επίπεδο, αναφερόμενο στον Πρωθυπουργό, έχει δύο παιδιά που σύντομα θα πάνε και αυτά σε νηπιαγωγείο. Στενοχωρημένοι είναι οι θαμώνες των ΚΑΠΗ της Κορίνθου από το γεγονός ότι τα κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, όπως είναι γνωστά, μένουν κλειστά το απόγευμα της Παρασκευής αλλά και το Σαββατοκύριακο. Το Άξιον έκανε ένα πέρασμα από το κεντρικό ΚΑΠΗ της Κορίνθου, στο κέντρο της πόλης, και μίλησε με τους θαμώνες, οι οποίοι ζήτησαν να μεταφερθεί το αίτημά τους να ανοίγει τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα. Όμως το ΚΑΠΗ ανοίγει μόνο το πρωί. Αυτός που εφεύρε τα ΚΑΠΗ δεν τα έκανε για το πρωί και το πρωί και το απόγευμα. Τι γέρι πού θα πάει το απόγευμα? Ποια στιγμή? Έχει ένα χρόνο τώρα να ανοίξει απόγευμα. Προσποιούνται ότι δεν έχουν λεφτά για υπάλληλο. 400 ευρώ για μια σεζόν, ένα μήνα, δύο, τρεις. Το μήνα 400 ευρώ. Πάντως οι θύνοντες εδώ μηδέν. Τους βάζω μηδέν. Καλά, αλλά το απόγευμα είναι κλειστό. Το απόγευμα κλειστό είναι το απόγευμα. Εμείς εδώ να είμαστε. Σας αρέσει εδώ και θέλετε να έρθω και το απόγευμα? Πού άλλο να πάμε? Καλύτερα απ' όλα είναι ότι δεν καπνίσουνε. Το απόγευμα πάμε σε κανένα καφενείο, μας τρώει η καρδίλα. Αυτό θέλουμε, εκείνο το κυριότερο. Στο στούντιο της Έρα Τρίπολης βρέθηκε χθες το Arcadia Portal, μία μέρα μετά το νέο άνοιγμα. Εκεί συνάντησε την Μπέγκι Μπρούσελ και τον Σταύρο Ζορμπαλά, οι οποίοι μίλησαν για τα συναισθήματα της επιστροφής στα μικρόφωνα αλλά και για τον αγώνα που έδωσαν δύο χρόνια τώρα μετά το βίαιο κλείσιμο της ΕΡΤ. Όπως ανέφεραν οι δύο δημοσιογράφοι, πάλεψαν πολύ αυτά τα δύο χρόνια και έδωσαν μια μάχη η οποία τους γέμισε εμπειρίες, σαφώς τους έχει κάνει πιο δυνατούς να τα απεξέλθουν στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν ξανά ενδεχομένως στο μέλλον. Πολύ έντονα τα συναισθήματα τα οποία υπάρχουν, ανέφερε η Μπέγκι Μπρούσελ, την ημέρα που επέστρεψαν πίσω στο στούντιο και βγήκαν ξανά στον αέρα. Χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ, μετά από το βίο κλείσιμο, όπου μέσα σε αυτό το πλαίσιο είχε κλείσει και η ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης, μετά από περίπου 70 χρόνων παρουσία στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, υποστήκαμε και εμείς αυτές τις συνέπειες, έτσι με πολύ απλά λόγια. Από εχθές λοιπόν 11 Ιουνίου του 2015, ακριβώς δύο χρόνια μετά το μαύρο στην ΕΡΤ, είμαστε και πάλι στις θέσεις μας, είμαστε και πάλι πίσω από τα μικρόφωνά μας, έτοιμοι για να δώσουμε τη μάχη της ενημέρωσης, αλλά και να αξιοποιήσουμε την εμπειρία που αποκομίσαμε τα δύο αυτά χρόνια. Να πω ότι είναι πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα, ιδιαίτερα τη χθεσινή μέρα που ήταν και η πρώτη μέρα έτσι, επαναφοράς μας, αν θέλει, στο χώρο εργασίας, στα μικρόφωνά μας, στα στούντιο. Είναι λοιπόν πολύ έντονα τα συναισθήματα. Τολμώ να πω ότι είμαι σε μία σύγχυση, γιατί είναι μία μίξη συναισθημάτων. Ταυτόχρονα όλα αυτά δημιουργούν μία όσμωση και αυτό το οποίο τελικά στο τέλος μένει είναι το ζήτημα της ευθύνης. Της ευθύνης προς τους εαυτούς μας, της ευθύνης προς την υπηρεσία, της ευθύνης προς την κοινωνία. Θα έλεγα ότι η καρδιά πλέον της νέας ΕΡΤ, της ΕΡΤ Τρίπολης, είμαστε εσείς, ο λαός, οι άνθρωποι που βιώνουν καθημερινά το Γολγοθά, που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σωρό οικονομικά ζητήματα και αν θέλεις αυτό που μένει,
πέρα από τον αγώνα, πέρα από τη συγκίνηση, πέρα από την ικανοποίηση τώρα ή την οργή και το θυμό νωρίτερα, είναι ότι και εμείς είμαστε ένα με τον κόσμο. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε περιορισμούς, πρέπει να είμαστε μαζί με τον κόσμο, γιατί και εμείς βιώσαμε τις οικονομικές δυσκολίες. Να μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση, γιατί η ΕΡΤ είχε και νεκρούς, είχε και ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, είχε και ανθρώπους με κόκκινα δάνεια, είχε και ανθρώπους που δεν είχαν κάτι να πάρουν όσον αφορά τα είδη πρώτης διατροφής. Η ΕΡΤ είχε συσίτια, η ΕΡΤ είχε πάρα πολλά ζητήματα. Όλα αυτά τα δύο χρόνια, δυστυχώς, δεν υπήρξαν αφιερώματα από τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το πώς περνάει ο απολυμμένος της ΕΡΤ. Το ίδιο όπως περνάει και ο απολυμμένος του δυτικού τομέα. Και δεν θέλουμε καμία διάκριση, να το ξεκαθαρίσουμε. Όλα αυτά λοιπόν μας έκαναν σοφότερους. Ελπίζουμε και θέλουμε τη συμπαράσταση. Ελπίζουμε να φανούμε αντάξει των προσδοκιών. Δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το οποίο πετύχαμε. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Σαφώς είμαστε έτοιμοι να βγούμε στην κοινωνία, στην καθημερινότητα, στη συλλογικότητα, στις ομάδες, στα κινήματα, στην αλληλεγγύη. Μάθαμε πάρα πολλά και από τους λειτουργικούς αλληλέγγυους που βοήθησαν πάρα πολύ όλες τις δομές του ΕΡΤ Open, και όχι μόνο, γιατί δεν σταμάτησε ποτέ τα δύο χρόνια η φωνή των εργαζομένων για εμάς και απολυμμένων να δουλεύουν. Να εξηγήσω, Σταύρο, ότι η ΕΡΤ Open ήταν η φωνή της ΕΡΤ μέσα από το διαδίκτυο. Ο κόσμος το αγκάλιασε αυτό, πώς είναι τις δύο χρόνια. Το αγκάλιασε ο κόσμος. Ήταν πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρθηκαν να κάνουν εκπομπές και να βοηθήσουν. Γιατί και εμείς είχαμε φωνή μέσα από την ΕΡΤ Open, η Ελληνική Ραδιοφωνία Τρίπολης, αφού δεν είχαμε τη δυνατότητα. Οι υπόλοιποι 17 από τους 19 σταθμούς της Ελληνικής Ραδιοφωνίας λειτουργούσαν κανονικά. Τα παιδιά δούλευαν κανονικά, δεν έλειψαν ούτε μία μέρα τα δύο αυτά χρόνια συνάδελφοι. Εδώ υπήρξαν κάποιες ιδιαιτερότητες. Παρ' όλα αυτά, η φωνή της Αρκαδίας ακουγόταν μέσα από όλους εμάς, από τη συχνότητα της ΕΡΤ Open. Το πρόγραμμα του επιχειρησιακού σχεδίου κοινωνικής ένταξης των Ρωμά, που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της περιφέρειας Πελοποννήσου, εγκρίθηκε ύστερα από εισήγηση του θεματικού αντιπεριφερειάρχη Φάνη Στεφανόπουλου, καταρχήν και κατά πλειοψηφία από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που συνεδρίασε την Τετάρτη. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους σε υποβαθμισμένους οικισμούς με πληθυσμό συνολικά 4.500 Ρωμά σε όλη την περιφέρεια. Ένα επίσης πρόγραμμα, το οποίο υπάρχει ευρωπαϊκό και αυτό, είναι όσον αφορά την Ρωμά, τι πρόκειται να διαχειριστείτε, τι ποσά και τι παροχές θα έχουν. Ποια είναι η στρατηγική δηλαδή. Η στρατηγική της περιφέρειας Πελοποννήσου, που ήταν και αυτό ένα θέμα χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αφορά την διαχείριση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συμμετοχή του Εθνικού Κράτους σε σχέση με την ομάδα των συμπολιτών μας, τη Ρωμά. Οι δράσεις και εκεί είναι πάρα πολλές, αφορούν την κατοικία. Στρατηγική της περιφέρειας είναι απογκετοποίηση των Ρωμά, η ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο μέσα από διάφορες δράσεις, όπως η κατοικία, η εκπαίδευση, το σχολείο, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτά είναι δράσεις οι οποίες πρέπει όλοι μαζί, και βεβαίως θα χρειαστεί και η συνέργεια της ίδιας της κοινωνίας. Ξέρετε, η ομάδα των Ρωμά είναι μια ομάδα ιδιαίτερη, είναι συμπολίτες μας, είναι Έλληνες πολίτες, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι που μέσα από την παραβατικότητά τους δημιουργούν μια αντίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το παλέψουμε. Πρέπει και η κοινωνία να αντιμετωπίσει με αγάπη, θα λέγα, αυτή την ομάδα, έτσι ώστε να τους εντάξουμε. Έχουμε παραδείγματα ομάδων και οικογενειών που ζουν δίπλα μας.
Εγώ γνωρίζω οικογένεια που είναι 60 χρόνια. Ναι, αλλά κύριε Στεφανόπουλε, επιτρέψτε μου, αν ο άλλος μπαίνει μέσα στο σπίτι σου και σε κλέβει και σε κλέβει διαρκώς, πώς να τον αγαπάς. Ένα θέμα. Και πώς θα γίνει η διαπαιδαγώγηση στο Ρωμά. Ο κόσμος δεν ευθύνεται. Αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να δείχνουν μια άλλη συμπεριφορά προς τους διπλανούς, προς τον γείτονα που λέτε και προς το κοινωνικό σύνολο. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και αν υπάρχει πρόγραμμα γι' αυτό, ίσως είναι καλό. Τώρα να τους δίνουμε σπίτια, τα οποία κάνουν τσαντίδια, όπως ξέρετε, και να κάνουν παραβατικές συμπεριφορές, δεν νομίζω ότι βοηθάει. Δεν έχει βοηθήσει και παλαιότερα το πρόγραμμα αυτό. Ξαναυπήρχε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως θα σας επισημάνω ότι η παραβατικότητα υπάρχει σε όλη την κοινωνία. Όχι έτσι. Έντονη. Αλλά. Το θέμα είναι ότι είναι μια αέναη διαδικασία αυτή η σχέση του πολίτη με τους Ρωμά. Όταν και το σκυλί άμα το πάρεις με το ου θα φύγει. Εδώ πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γι' αυτό σας λέω, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες αυτές καθορίζει η στρατηγική μας, ώστε να τους εντάξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να σταματήσουν να είναι παραβατικοί, να μπουν μέσα στην κοινωνία, να κάνουν τι υπάρχουν. Εσείς γνωρίζετε ανθρώπους οι οποίοι είναι, κάνουν μια σωστή δουλειά, εργάζονται, ζουν σε σπίτια. Η πλειοψηφία όμως όχι. Δεν θα έλεγα, δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία ή η μειοψηφία των παραβατικών. Ιδιαίτερα των ισχυρά παραβατικών. Εγώ νομίζω, κοιτάξτε, υπάρχουν 4.500 Ρωμά στην Πελοπόννησο. Δεν είναι όλοι παραβατικοί. Ασφαλώς όχι. Είναι μια μικρή ομάδα η οποία. Ή, εν πάση περιπτώσει, μια ομάδα η οποία έχει εξαιρετικά μεγάλη παραβατικότητα. Αυτό δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει όλοι μαζί, πολιτεία, πολίτες, κοινωνία, να συνεργαστούν. Και οι ίδιοι προφανώς οι Ρωμά. Αλλά αν δεν τους πας στο σχολείο, αν δεν τους δείξεις το σωστό δρόμο, αν δεν τους εκπαιδεύσεις ή δεν τους δώσεις δυνατότητες να ενταχθούν, να τους βρεις μια δουλειά, παραδείγματος χάρη. Να τους εντάξεις σε μια ανθρώπινη κατοικία. Πώς θα τους αλλάξεις. Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιλαϊκή συμφωνία που ετοιμάζουν κυβέρνηση και δανειστές, διοργάνωσε το ΠΑΜΕ κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις του. Το μεγαλύτερο συλλαλητήριο έγινε στην Αθήνα, ενώ και στην Κόρινθο αλλά και σε άλλες πόλεις της επαρχίας η συμμετοχή ήταν μικρότερη. Για νέο ομό εκβιασμό κυβέρνησης και δανειστών έκαναν λόγο τα τοπικά στελέχη του ΠΑΜΕ στην Κορινθία και υποστηρίζουν ότι ανάμεσα στο μνημόνιο 47 σελίδων του Γιούνκερ και ανάμεσα στο μνημόνιο 47 σελίδων της συγκυβέρνησης περιέχεται το μαύρο μέλλον της φτώχειας, της ανεργίας και της δουλειάς χωρίς δικαιώματα. Θέλουν συμφωνία, σακίζουν το λαό για την επαρκασία. Σήμερα είναι το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Κόρινθο, όπως και σε όλες τις πρωτεύουσες της Ελλάδας. Είναι ένα συλλαλητήριο ενάντια στη νέα συμφωνία που ετοιμάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία θα βαδίζει στα χνάρια των προηγούμενων μνημονίων. Και αυτό σήμερα διαδηλώνουμε την αντίθεσή μας σε αυτά που ετοιμάζουν. Αυτό που λέμε είναι ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα των εργαζομένων του λαού. Το μόνο που μένει είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από τα σωματεία τους να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να οργανωθούν και μόνο έτσι θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τη λέλαπα που έρχεται. Ποιες είναι οι επόμενες κινητοποιήσεις του κινήματος και του ΠΑΜΕ αυτές τις ημέρες? Είμαστε σε ετοιμότητα. Όπως φαίνεται από μέρα σε μέρα θα έρθει το καινούριο πακέτο και τη μέρα της συμφωνίας πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διαδηλώσουμε άλλη μια φορά την αντίθεσή μας. Τάξανε, ακόμα και αυτά που είχαν τάξει ήταν ψίχουλα μπροστά στα προβλήματα και στις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά ούτε αυτά δεν κατάφεραν, δεν θέλουν και δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Υποβροχή έγινε το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την Πέμπτη στην πλατεία Πετρινού. Λόγω καιρού αρκετοί αποθαρρύνθηκαν να συμμετάσχουν. Ωστόσο, αρκετοί εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, συνταξιούχοι και μετανάστες έδωσαν παρόν στα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα ενάντια στη αντιλαϊκή συμφωνία που ετοιμάζουν κυβέρνηση και δανειστές. Στην κεντρική ομιλία στην Τρίπολη, η κυρία Ανδρία Νάγου, που είναι μέλος του ΠΑΜΕ, μίλησε για το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός, επειδή έχει να διαλέξει το σχέδιο του Γιούνκερ ή το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όμως και τα δύο, όπως είπε, θα ρίξουν τον λαό ξανά στη φτώχεια. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να πάρουν τα μαθηματικά από τα ταμεία. Συνάδελφοι, ξεσηκωμός, έρχονται και νέα αντιλαϊκά μέτρα. Οι συντάξεις μας εξαφανίζονται. Επαρματοποιείται η υγεία.
Τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα σφαγιάζονται. Να μην τους επιτρέψουμε το νέο έγκλημα. Να βάλουμε τέλος στις βαρβάρες πολιτικές της κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε. Όλοι στο Παναλλαδικό Συλλαλητήριο στις 23 Ιούνιου, ημέρα Τρίτη, 6 το απόγευμα στα Προπύλαια. Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα. Μαζί με όλες τις γυναίκες από τις λαϊκές οικογένειες δίνουμε το αγωνιστικό παρόν μέσα από το Σύλλογο Γυναικών Αρκαδίας και μέσα από τους Συλλόγους Γυναικών της ΟΓΕ. Γιατί δεν αποδεχόμαστε τον έτοιμο συμβιβασμό της συγκυβέρνησης που σημαίνει φτώχεια, ανεργία, ανασφάλεια για μας και τα παιδιά μας. Δεν υποχωρούμε στη διεκδίκηση όσων μας πήραν πίσω στην περίοδο της κρίσης και στο όνομα του χρέους. Ένα χρέος που δεν είναι του λαού, αλλά συνεχίζουμε να ματώνουμε για να πληρώνουμε τους δανειστές. Δεν ανεχόμαστε να στερούμαστε δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας, προληπτικές και διαγνωστικές εξετάσεις, το επίδομα της μητρότητας και του τοκετού. Σκοπός τους είναι να μας εξαναγκάσουν να αποδεχτούμε την ανυπαρξία των δημόσιων δομών υγείας. Η κυρία ομιλία θα κάνει Εκταρία Αδρανοπούλου, μέλος της Γραμματείας Ακαδίας του ΠΑΜΕ. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, με ευθύνη της κυβέρνησης και των δανειστών, ο ελληνικός λαός βρίσκεται στη μέγενη ενός εκβιασμού, όχι βέβαια πρωτόγνωρου, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνου, δηλαδή να διαλέξει το σχέδιο Γιούγκερ ή το σχέδιο του κυβερνητικού του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτός ο εκβιασμός κυριαρχήσει, η ζωή και ο λαός θα ζήσει άλλο ένα διάστημα φόβου και δυστυχίας. Δεν υπάρχει έτοιμος συμβιβασμός. Με τους εργαζόμενους στην ανέχεια, όταν η εξαντλίωση χτυπάει κόκκινο. Έτοιμος και δίκαιος είναι ο αγώνας που έχει σήμερα ως αίτημα τη συνολική κατάργηση του αντιεργατικού προστασίου που διατηρεί και ενισχύει η κυβέρνηση για να μπορεί να το αξιοποιεί, με πλήρη ελευθερία ή μεγαλοεργοδοσία σε κάθε κλάδο. Ο έτοιμος συμβιβασμός είναι απέτηση των μονοπωλιακών ομίλων. Η συμφωνία έχει μέτρα που χαρίζουν χαμόγελα σε αυτούς που πλούτησαν και συνεχίζουν να πλουτίζουν εις βάρος της συντηρητικής λαϊκής πλειοψηφίας που βασανίζεται και υποφέρει. Ο λαός ή θα γίνει πρωταγωνιστής στον αγώνα, μαζεύοντας την πείρα και τις ανεκμετάλλευτες δυνάμεις του, ή θα πετάξει στο καλάθι των αχρήστων αυτό το νομό εκβιασμό, ή θα μετρήσει νέες ήττες και απογοητεύσεις και μάλιστα σε μάχες που δεν θα έχει καν δοκιμάσει να δώσει. Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο η μερίδα γνωριμίας και παρουσιάστηκαν οι κόποι των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ οι ενδιαφερόμενοι ξενεγήθηκαν στους χώρους του σχολείου. Το Κλαμπ Μαμάδων για μια ακόμα φορά σημείωσε επιτυχία προσφέροντας αρκετά χρήματα στο φιλανθρωπικό μπαζάρ που διοργανώθηκε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές, σας ευχαριστούμε εκ μέρους όλου του προσωπικού, των εκπαιδευτικών, του Αριστοτελείου και των μικρών φίλων του Αριστοτελείου για τη σημερινή σας παρουσία. Είναι μια εκδήλωση που κάνουμε για πρώτη φορά με αυτή τη μορφή. Πιστεύουμε ότι κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερη. Και αυτό οφείλεται περισσότερο στη δικιά σας παρουσία και τη δικιά σας συμμετοχή σε αυτή τη δημιουργία της εκδήλωσης. Σας καλωσορίζουμε στη μέρα γνωριμίας του Αριστοτελείου Κορινθιακού
Είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα χαράς, γονείς, μαθητές. Συγκεντρωνόμαστε σήμερα εδώ να δούμε τη δουλειά των παιδιών μας. Νέοι γονείς, νέοι μαθητές, να γνωρίσουν από κοντά τους σκόπους μιας ολόκληρης χρονιάς και κυρίως να δουν την ιδιαιτερότητα του σχολείου μας, τη μοναδικότητά του, γιατί για την περιοχή πραγματικά είναι ένα σχολείο διαφορετικό, ένα σχολείο ξεχωριστό, ένα σχολείο που δίνει έμφαση στην ανακαλυπτικότητα, στη συνεργατικότητα, ένα σχολείο το οποίο είναι ανοιχτό στην κοινωνία, στα προβλήματά της, ένα σχολείο που διδάσκει πέρα από τη γνώση, εμπειρία και μάθηση. Είχαμε την ημέρα γνωριμίας, είναι μια μέρα που ανοίξαμε το Αριστοτέλειο για τους γονείς των ήδη μαθητών μας, αλλά και για τους νέους μαθητές που θέλουν να έρθουν στο σχολείο μας. Η εκδήλωση ήταν πολύ πετυχημένη, πλήθος κόσμου ήρθε και είδαν τις εργασίες των παιδιών, τη δουλειά των δασκάλων, των καθηγητών, καθώς και των παιδιών του παιδικού σταθμού. Εμείς από αυτή την παρουσία παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε ένα καλύτερο σχολείο. Πάμε τώρα στην περιφέρεια και στα θέματα της Πελοποννήσου. Στο Κωνσταντοπούλιο Μέγαρο πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή απονομής των πτυχίων της εκπαιδευτικής χρονιάς 2014-2015 σε 50 σπουδαστές της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Οι απόφοιτοι αποχώρησαν έχοντας αποκομίσει μια πολύ καλή εμπειρία και κατέχοντας εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας της σχολής για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015. Είναι μια ημέρα χαράς αλλά και λύπης. Χαράς κυρίως για τους μαθητές που τελειώνουν τα μαθήματά τους. Λύπης για εμάς που αποχωριζόμαστε τους μαθητές μας και τελειώνει και κλείνει μια εκπαιδευτική χρονιά, θα λέγαμε πάρα πολύ επιτυχημένη. Γιατί είχαμε και τα εγγένεια της νέας ειδικότητας στο επίπεδο το μεταλλικιακό του ΙΕΚ και των εξονοχιακών υπηρεσιών και επιχειρήσεων φιλοξενίας. 50 μαθητές του μαγειρικού τμήματος αποφοιτούν σήμερα, τελειώνουν, περατώνουν το θεωρητικό κύκλο σπουδών και συνεχίζουν την πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων για διάρκεια 3 μήνες. Μια χρονιά πετυχημένη, μια χρονιά η οποία τελειώνει και αρχίζει τον Οκτώβριο με νέους καταρτιζόμενους στην πόλη του Άργους σε ειδικότητες καινούργιες, 100 άτομα επιπλέον από τα περσινά που υπάρχουν. Οπότε η δυναμική της σχολής βλέπετε ότι συνεχώς αυξάνεται. Η επιλεξιμότητα από τους μαθητές και γενικά όσους θέλουν να ακολουθήσουν το τουριστικό επάγγελμα συνεχώς μεγαλώνει και αυτό δίνει σε εμάς μια δύναμη και μια όθηση συνεχώς να ζητούμε νέες ειδικότητες. Το Υπουργείο μας εγκρίνει, θέλω να πω, το Υπουργείο Τουρισμού μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η τοπική κοινότητα, εδώ του Άργους, ο Δήμος Άργους Μυκηνών, οι φορείς, οι επαγγελματικοί. Πιστεύω ότι η σχολή μας θα συνεχίσει όπως ξεκίνησε το 2012 με καινούργιες ειδικότητες και καινούργια δυναμική. Μιχαλό Προστάβος είναι εδώ. Έλα, Σταύρο. Μίχος Δημήτριος είναι εδώ.
μια σέλφι, κάτι δεν μπορεί να δείξω. Έλα, Τάσο. Άλλωστε, η γλώσσα που διδάσκεσαι είναι απόλυτα συνεπασμένη με τη μαγειρική. Οπότε δικαιούσε να δώσεις αποφυτήρια. Νίκο Ιωάννης. Ανθίμου Γεώργιος. Ρωσιά του Χαρέλαμπος. Σαμπαριώτη Ιωάννα, είναι εδώ. Στη Σπάρτη βρέθηκε τη Τετάρτη 10 Ιουνίου ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας Νίκος Παπαευσταθίου, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στον χώρο του ΕΚΑΠ της Σπάρτης και στο Γενικό Νοσοκομείο της Λακωνίας. Μιλώντας στην κάμερα της ΑΠΕΛΑ, ο κ. Παπαευσταθίου τόνισε ότι είναι μια προγραμματισμένη επίσκεψη με σκοπό να έρθουν σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να ακούσουν και να εντοπίσουν τα προβλήματα από πρώτο χέρι, αλλά να βοηθήσουν ακόμα σε θέματα οργανωτικά και επιχειρησιακά. Όταν ρωτήθηκε για το ποιο είναι το βασικό πρόβλημα για το ΕΚΑΠ, ο κ. Παπαευσταθίου απάντησε πως είναι η έλλειψη προσωπικού, ενώ προσθέτει ότι έχουν καθυστερήσει πολύ οι προσλήψεις. Στη Σπάρτη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Νίκος Παπαευσταθίου. Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας πραγματοποιεί το τρέχον διήμερο επισκέψεις στα γραφεία του ΕΚΑΒ σε πόλεις της Πελοποννήσου, ενώ έχει επαφές και με τοπικούς φορείς. Πρώτος σταθμός λοιπόν του κυρίου Παπαευσταθίου στην πόλη μας, ο χώρος του ΕΚΑΒ Σπάρτη στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην πόλη της Σπάρτης. Καλημέρα σας. Πραγματοποιείται επισκέψεις στα ΕΚΑΒ της Πελοποννήσου, έτσι δεν είναι? Είναι προγραμματισμένη επίσκεψη σε όλο το παράρτημα της Τρίπολης, το οποίο έχει τους τομείς του ναυπλίου της Τρίπολης, της Σπάρτης, της Καλαμάτρας, των Φιλιατρών και των Μολάων και της Πύλου. Και ο σκοπός είναι για να έρθουμε σε επικοινωνία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πλην του ΕΚΑΒ, δηλαδή με το νοσοκομείο, με την περιφέρεια, με τους δήμους, να ακούσουμε και να εντοπίσουμε τα προβλήματα από πρώτο χέρι, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό τα γνωρίζουμε, και να βοηθήσουμε σε θέματα οργανωτικά και επιχειρησιακά, έτσι ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΚΑΒ προς τον κόσμο. Μέχρι τώρα, με αυτά που έχετε ακούσει και αυτά που ήδη ξέρατε, ποιο είναι το πιο βασικό πρόβλημα του ΕΚΑΒ και τι κάνετε προς την επίλυσή του? Το πιο βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Το ΕΚΑΒ είναι μια πανελλαδική υπηρεσία, είναι ο μοναδικός πανελλαδικός φορέας επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας και αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, αφενός μεν εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν καθυστερήσει προσλήψεις πάρα πολύ, έχουν να γίνουν 5 χρόνια προσλήψεις με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές συνταξιοδοτήσεις αυτό το διάστημα. Αφετέρου δε γιατί εκτός από το επίγον που είναι ο κύριος και πρωταρχικός σκοπός του ΕΚΑΒ, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα των νοσοκομείων με τις διανοσοκομιακές διακομιδές. Επειδή λοιπόν τα προβλήματα των νοσοκομείων χρόνο με το χρόνο αυξάνουν, με εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, εξαιτίας έλλειψης ειδικοτήτων, εξαιτίας προβλημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κτλ., ο αριθμός των διανοσοκομιακών διακομιδών αυξάνει κατακόρυφα με γεωμετρική πρόοδο και αυτό δημιουργεί πρόβλημα με την έννοια ότι τα ασθενοφόρα δεν υπάρχουν πλέον για να μπορούν να παρέχουν οποτεδήποτε απαιτηθεί συνδρομή στο επίγον. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό, αυτό που εγώ εντοπίζω σαν σημαντικότερο πρόβλημα και μου αναφέρεται παντού, είναι το θέμα των προσλήψεων του προσωπικού. Έχουμε κάνει σχετικές μελέτες και εισηγήσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία είναι θετική και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Την Κυριακή θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως ανακοινώθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Αρκαδίας, κάλπες θα στεθούν και στους 5 καλλικρατικούς δήμους της Περιφερειακής Ενότητας. Ο γραμματέας της Ομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Αρκαδίας, Παναγιώτης Καστανός, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, τόνισε ότι μπορούν να ψηφίσουν όλα τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ που έχουν την όρεξη και τη θέληση να κάνουν τη νέα επανεκκίνηση του κόμματος. Θυμίζουμε εδώ ότι ένας από τους 3 υποψηφίους είναι ο αρκάς βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Όπως γνωρίζετε, το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές της 25 Γενάρη και το εκλογικό ποσοστό που έλαβε το κόμμα, ο πρόεδρός του, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ανέλαβε την ευθύνη
του εκλογικού αποτελέσματος και υπέβαλε στα όργανα του την παραίτησή του με την προοπτική να οδηγηθεί σε πρόωρο τακτικό συνέδριο και σε εκλογή νέου αρχηγού. Όπως γνωρίζετε, σε αυτό το τετράμινο έγιναν προσυνεδριακές διαδικασίες και ολοκληρώθηκε συνέδριο την προηγούμενη Κυριακή στην Αθήνα, τακτικό συνέδριο, όπου κατατέθηκαν 3 σπουδαίες εισηγήσεις και υπερψηφίστηκαν ομοφόνως και βέβαια εξελέγει η νέα Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος. Την προσεχή Κυριακή, μεθαύριο, στις 14 του μηνός, εκλέγεται το κορυφαίο όργανο που δεν είναι άλλο από τον πρόεδρο του κινήματός μας. Έτσι λοιπόν και εδώ στο νομό μας η Νομαρχιακή Επιτροπή ανοίγει κάλπες σε 6 μέρη του νομού μας όπου θα διεξαχθεί ψηφοφορία την Κυριακή, επαναλαμβάνω, στις 14 του μηνός από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Οι κάλπες θα είναι στην Τρίπολη, στο πνευματικό κέντρο, το Αποστροπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Στη Μεγαλόπολη, στην παλιά αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο Άστρος θα είναι στο ΚΕΠ του Δήμου. Στον Τυρό θα είναι στο πνευματικό του κέντρο. Στα Τρόπαια στο πνευματικό κέντρο. Και θα έχουμε και δεύτερο εκλογικό τμήμα στη Δημητσάνα, το Δήμο Γορτινίας δηλαδή, στη Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δημητσάνης. Μπορούν να ψηφίσουν όλα τα μέλη και οι φίλοι μας που έχουν τη θέληση, την όρεξη να έρθουν να κάνουμε τη νέα κίνηση, τη νέα επανεκκίνηση του κόμματος μας, αφού πλέον πιστεύουμε ότι έχουν οριμάσει και έχουν καταλάβει και οι φίλοι που φύγανε ότι εκεί που πήγαν δεν νομίζω ότι βρήκαν αυτά που περίμεναν. Έτσι λοιπόν τους περιμένουμε όλους. Μπορούν να ψηφίσουν όπου είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτικά μητρώ ο καθένας. Δηλαδή ένας που είναι στο Δήμο Κορτινίας πρέπει να ψηφίσει στο Δήμο Κορτινίας. Ένας που είναι στο Δήμο Τρίπολης πρέπει να ψηφίσει στο Δήμο Τρίπολης. Βέβαια όσοι έχουν ψηφίσει και είναι εγγεγραμμένοι στην ψηφοφορία που έγινε για τους συνέδρους, μπορούν να πάνε να ψηφίσουν και εκεί. Δηλαδή, ένας του Δήμου που ψηφίσει στο Δήμο Γορτινίας και ήρθε και ψήφισε για τους συνέδρους μας την Κυριακή 24 Μάη στην Τρίπολη, μπορεί να έρθει να ξαναψηφίσει στην Τρίπολη. Δεν χρειάζεται να πάει στην Γορτινία. Εάν όμως δεν ήρθε να ψηφίσει και δεν πήγε να ψηφίσει κάπου, τότε εκεί που μπορεί να ψηφίσει είναι μόνο εκεί που ψηφίζει κανονικά στις βουλευτικές εκλογές. Νομίζω είμαι κατανοητός. Ευχαριστώ, αυτά ήθελα να πω και για μια ακόμη φορά τελειώνοντας, καλώ όλους τους φίλους που θέλουν και έχουν στη σκέψη τους την όρεξη και την πεποίθηση ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ξαναοδηγήσει τη χώρα στον 21ο αιώνα, τους περιμένουμε στις εκλογές για την ανάληψη του νέου αρχηγού μας, την Κυριακή μας. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Action. Από όλους τους συντελεστές στοχές, για ένα όμορφο βράδυ.